Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση στα λιμενάρια και το ποτό Θάσου. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, οχήματα παρασύρθηκαν. Σπίτια και ξενοδοχεία πλημμύρισαν. Είχαμε πολύ μεγάλες ποσότητες νερού για την εποχή. Είναι πρωτόγνωρα τα νούμερα. Οι ουρανοί άνοιξαν και έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν για ώρες στην Κεντρική Μακεδονία. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε και χαλάζι, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην έξοδο της πόλης, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ένα όχημα βούλιαξε στα νερά, καθώς ο δρόμος μετατράπηκε σε λίμνη και η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά. Στον Λαγκαδά, κάτοικοι και καταστηματάρχες με σκούπες προσπαθούν να διώξουν τα νερά. Στον τρίλοφο του Δήμου Θέρμης, χωρίς ρεύμα, έμειναν για 14 ώρες οι περισσότεροι από τους 8.000 κατοίκους του χωριού, αφού κεραυνός έπεσε σε κολόνες ηλεκτροδότησης. Αν ήταν ταβέρνες και αυτά, ή κρεοπολία ή κάποια συντήρηση που έχουν προϊόντα στη συντήρηση, αυτή πάθανε τη μεγαλύτερη ζημιά. Καταιγίδα με βροχή και ισχυρούς ανέμους πέρασε και από τη Χαλκιδική. Στον Πολύγυρο οι δρόμοι θύμιζαν ποτάμια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στην Κεντρική Μακεδονία. Στο Κιλκίς έφτασαν τα 72 χιλιοστά, στο Λαγκαδά τα 43, στην Καλαμαριά τα 36 και στον Πολύγυρο τα 32 χιλιοστά. Λίγο έξω από τη Λάρισα, κεραυνός χτύπησε τη στέγη σπιτιού την ώρα που μέσα βρισκόταν παππούς, γιαγιά με τα γονάκια τους. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί και περιορίστηκε στη σκεπή.